Σε όσα είπα και σε όσα απαντήθηκαν από δύο αντιδημάρχους, στην κυρία Χρυσίδου. Κυρία Χρυσίδου, ξέρω ότι ο έλεγχος και η κριτική σας κουράζει. Εγώ δεν κουράζω και νομίζω δεν κουράζομαι. Προφανώς ένας πολιτικός μηχανικός, ένας μη επαγγελματίας του πολιτισμού, δεν μπορεί να προσεγγίσει τα θέματα του πολιτισμού όπως εσείς, αλλά ξέρετε, εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, ούτε με γενικότητες, ούτε με ιδεολειψίες. Προσπαθήσατε πολύ εντέχνως να με βάλετε απέναντι στις υπηρεσίες. Εγώ δεν απευθύνθηκα σε αυτές. Ήμουν πολύ σαφής όταν μιλούσα για αυτές. Ξέρετε, ο καθένας έχει την ιστορία του και στην πόλη και μέσα στο Δήμο και στους πολίτες και στους υπαλλήλους. Για την ταμπακέρα δεν μιλήσατε εσείς καθόλου. Δεν απαντήσετε σε τίποτα. Μπερδεύετε σκοπίμως τα φεστιβάλ, τις απαυθείες αναθέσεις με τα βραβεία Εύγε, τις εκδηλώσεις με εισιτήρια, τις υπεκμισθώσεις, ενώ δεν έχετε φωτισμό και συγχρόνως, να πω και κάτι, δεν έχετε την παραμικρή ιδέα για τον αντίκτυπο που έχει ο πολιτισμός σας, αυτόν που φέρνετε εδώ πέρα στην πόλη, αλλά και τι λένε οι άνθρωποι του πολιτισμού της πόλης για αυτή την παρέα που λιμένεται προϋπολογισμούς και εκδηλώσεις. Και επειδή κάτι ψηλήσατε για μηνύσεις, αν θέλετε, αν αισθάνεστε ασφαλείς, πολύ ευχαρίστως να πάμε ενώπιον μιας νομικής διαδικασίας για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Έτσι. Γιατί προηγουμένως υπόθηκαν διάφορα πράγματα. Υπόθηκαν για τους νέους που δεν χρειάζεται να πάνε στη Μύκονο, για το πόσο αγαπάμε την νεανική επιχειρηματικότητα και τους νέους που θέλουν να βρουν δουλειά. Αλλά η κυρία Αγγελίδου ήταν πιο ειλικρινής, λέγοντας ότι ξέρετε, ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας. Ούτε θα μπει στη διαδικασία για το πόσο υπεκμισθώνουν και τι υπερκέρδη μπορεί να βγαίνουν. Εγώ για αυτά μίλησα. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε σωστά τη δουλειά σας και δεν είστε ούτε μόνοι, ούτε αλάθητοι και να δούμε σε κάθε συνεδρίαση όλα αυτά που έρχονται και όλα αυτά που γίνονται, κατά πόσο τελούν τις διαδικασίες του γύρους ανταγωνισμού και της διαφάνειας.